Γεια σας. Σήμερα θα κάνουμε το ψωμί γάστρας λίγο διαφορετικά. Θα χρησιμοποιήσουμε και προζύμι. Είναι λίγο ζυμάρι από το ψωμί που φτιάξαμε την προηγούμενη φορά. Κράτησα μία ποσότητα περίπου όσο είναι ένα πορτοκάλι. Το σκέπασα με σελοφάν και το έβαλα στο ψυγείο. Έχουν περάσει 2-3 μέρες και θα το χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Βλέπετε, έχει φουσκώσει λίγο, δεν ήταν τόση αυτή η ποσότητα. Ήταν το μισό περίπου. Θα χρησιμοποιήσουμε πάλι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Περίπου 350 γραμμάρια είναι το αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 150 γραμμάρια αλεύρι από σκληρό σιτάρι στην κίτρινη συσκευασία. 340 γραμμάρια νερό. Θα χρησιμοποιήσουμε πολύ λιγότερη μαγιά, μόλις ένα κουταλάκι του γλυκού είναι αρκετό, οπότε με ένα φακελάκι θα μπορούμε να κάνουμε 3-4 ψωμιά. Ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη και 2 κουταλιές της σούπας λάδι. Αν δεν έχουμε ζυγαριά για να ζυγίσουμε το αλεύρι, το αλεύρι το μέτρησα με μία κούπα, είναι 3 κούπες αλεύρι και το νερό μια μισή κούπα. Αυτό που μας ενδιαφέρει δηλαδή είναι η αναλογία κυρίως το αλεύρι με το νερό, το οποίο είναι 3 κούπες αλεύρι και μια μισή κούπα νερό. Βάζουμε το αλεύρι στη λεκάνη μας. Προσθέτουμε τη μαγιά και τη ζάχαρη, τα ανακατεύουμε προσθέτουμε και το αλάτι το νερό. Το λάδι και το προζύμι μας. Θα προσπαθήσουμε να διαλύσουμε το προζύμι όσο καλύτερα μπορούμε για να ενσωματωθεί καλά με τα υπόλοιπα υλικά. Μετά από 2-3 λεπτά που ανακατέψαμε το ζυμάρι μας, βλέπετε η μορφή του είναι κάπως έτσι. Δεν είναι ένα σφιχτό ζυμάρι. Θα το σκεπάσουμε με ένα καπάκι, θα το βάλουμε σε μία άκρη να φουσκώσει και όταν φουσκώσει θα δούμε τη διαδικασία πώς θα το ψήσουμε. 8 ώρες μετά το ζυμάρι μας είναι έτοιμο, έχει φουσκώσει. Για να μην περιμένουμε όλη μέρα να φουσκώσει, γιατί δεν έχει πολύ μαγιά, έχει πολύ λίγη, μπορούμε να ζυμώσουμε από το βράδυ και την άλλη μέρα το πρωί να ετοιμάσουμε και να ψήσουμε το ψωμί μας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πάλι μόνον προζύμι, χωρίς να βάλουμε καθόλου μαγιά. Από ό,τι βλέπουμε η μαγιά έχει γίνει περιζήτητη. Γι' αυτόν τον λόγο θα κρατήσω λίγο ζυμάρι. Το οποίο θα χρησιμοποιήσω για προζύμι για το επόμενο ζύμωμα, για το επόμενο ψωμί. Η ποσότητα που χρειαζόμαστε είναι περίπου όσο ένα πορτοκάλι. Αυτή
αυτή είναι η ποσότητα που αφήνουμε στην άκρη, την οποία αφού σκεπάσουμε με σελοφάν θα τη βάλουμε στο ψυγείο και μετά από 2-3 μέρες που θα θέλουμε να κάνουμε άλλο ψωμί θα χρησιμοποιήσουμε αυτό χωρίς καθόλου μαγιά. Κατεβάζουμε όλο το ζυμάρι στη λαδόκολλα με το αλεύρι. Το απλώνουμε λίγο και θα κάνουμε πάλι τα διπλώματα. Αλευρώνουμε καλά τα δάχτυλά μας και το διπλώνουμε. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Αφήνουμε αρκετό αλεύρι κάτω για να μην μας κολλήσει, γιατί βλέπετε ότι το ζυμάρι δεν είναι σφιχτό, είναι αρκετά χαλαρό. Το στρώνουμε λίγο με τα δάχτυλά μας. Το ψωμάκι είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε, θα ανάψουμε κατευθείαν το φούρνο στους 250 βαθμούς και θα βάλουμε κατευθείαν μέσα τη γάστρα σκεπασμένη με το καπάκι της. Η γάστρα πάντα κοιτάμε να είναι στο ίδιο μέγεθος που θα είναι το ψωμί μας. Εμένα τώρα για αυτό το ψωμάκι που είναι περίπου 20-22 εκατοστά σαν ζυμάρι, όταν φουσκώσει μέσα στο φούρνο θα γίνει λίγο μεγαλύτερο. Η γάστρα έχει μήκος 28 εκατοστά. Η γάστρα έχει καεί καλά. Τώρα βάζουμε μέσα το ψωμάκι μας. Με προσοχή να μην καούμε. Το σκεπάζουμε με το καπάκι. Και το ψήνουμε στο φούρνο στους 250 βαθμούς για 30 λεπτά. Μετά αφαιρούμε το καπάκι και ψήνουμε για 15 λεπτά στους 220-230 βαθμούς και για άλλα 15 λεπτά στους 200 βαθμούς. Μετά από μία ώρα συνολικά το ψωμάκι μας είναι έτοιμο, έχει ψηθεί. Θα το δούμε όταν ψηθεί. Το ψωμί είναι έτοιμο. Θα το αφήσουμε πάνω στη σχάρα για τουλάχιστον μία ώρα να κρυώσει και μετά μπορούμε να το κόψουμε. Βλέπετε έχει ψηθεί καλά. Κάτω πιάνει πάντα λίγο αλεύρι. Καθαρίζουμε με ένα μαχαίρι και καίει ακόμα. Θα το δούμε κομμένο. Μην ξεχνάμε να το χτυπάμε για να καταλάβουμε αν έχει ψηθεί. Αυτό μας βοηθάει πολύ. Πριν σβήσουμε το φούρνο, το δοκιμάζουμε ότι ακούγεται σωστά και το σβήνουμε. Το ψωμί είναι έτοιμο. Μπορούμε να το κόψουμε. Καλή μας όρεξη.